Ο Προκόπης Χατζηνικολάου θα έρθει εδώ κοντά μας για να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, Προκόπη. Καλημέρα σας. Και να δούμε τα συνταξιοδοτικά μας και πώς διαμορφώνονται πλέον στην προοπτική. Ακριβώς. Πρώτον, κατά πάσα πιθανότητα, και εγώ το θεωρώ ισχυρό ενδεχόμενο, το αφορολόγητο όριο από το 2019 θα μειωθεί περαιτέρω. Ήταν υποχρέωσή μας, είναι υποχρέωσή μας να γίνει αυτό από το 2020, ψηφισμένο, αλλά υπάρχει ισχυρή πίεση από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι δεν θα επιτευχθεί το πρωτογενές πλεόνασμα και δεν υπάρχει, και υπάρχει ένα έλλειμμα εμπιστοσύνης ότι θα εφαρμοστούν αργότερα αυτά. Η κυβέρνηση βέβαια πολύ το αποκρούει αυτό. Αυτό. Και είπε προχθές στην γραμματεία ότι και στους βουλευτές τους διαβεβαίωσε ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Σας λέει το Ταμείο, λέει ό,τι θέλει. Τα νούμερα θα τα πιάσουμε. Οι στόχοι θα πιαστούν και θα, στο ύψος που έχει τεθεί. Η συζήτηση έχει ξεκινήσει. Δεν υπάρχει ανησυχία, έτσι λέει ο ίδιος. Η συζήτηση έχει ήδη ξεκινήσει. Να σας πω πρώτον ότι στο αφορολόγητο όριο, εάν μειωθεί από το 19 ή από το 20, οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα πληρώσουν περισσότερο φόρο, 650 ευρώ. Ένα εκατομμύριο περίπου. Το οριζόντιο. Οριζόντιο σχεδόν. Ένα εκατομμύριο περίπου φορολογούμενοι θα πληρώσουν για πρώτη φορά φόρο. Μέχρι στιγμής βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο. Οπότε η και κατάσταση. Μιλάμε για τα πολύ χαμηλά οικονομικά στρώματα. Δηλαδή, φαντάζομαι από τα 5.500 ευρώ και πάνω, που σήμερα εξαιρούνται τη φορολογία. Τα όρια τη φτώχεια. Ακριβώς, τα όρια τη φτώχεια. Παραπάνω πρέπει να τα όρια. Βάσει του νόμου Κατρούγκαλη, πάντως η διαδικασία επανυπολογισμού πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του τρέχοντος μήνα. Εμείς έχουμε ετοιμάσει εδώ παραδείγματα εδώ τώρα. Εδώ έχουμε Προκόπη. Κάνει κάποια πραγματάκια, γιατί για τους συνταξιούχους θα είναι ακόμα χειρότερα το 2019. Γιατί έχουμε την κατάργηση σχεδόν της προσωπικής διαφοράς και με μείωση του αφορολογίου ορίου χάνουν 3 με 4 συντάξεις. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε ένα συνταξιούχο με σήμερα παίρνει σύνταξη 1.000 ευρώ. Με μείωση της σύνταξης από το 18% είναι το ανώτατο επίπεδο που θα γίνει μείωση, αλλά οι περισσότεροι συνταξιούχοι βρίσκονται σε αυτό το επίπεδο, θα φτάσει στα 820 ευρώ. Μάλιστα. Εάν μειωθεί η σύνταξή του και από το αφορολόγητο όριο, θα φτάσει στα 805 ευρώ, με αποτέλεσμα να χάσει 2.335 ευρώ, δηλαδή αυτό σημαίνει 3 συντάξεις ετησίως. Είναι σχεδόν το 20%. Σχεδόν το 20% ετησίως. Δηλαδή θα φτάσει από τα 12 στα 9.665. Ας πάρουμε τώρα κάποια παραδείγματα συντάξεων. Να δούμε και έναν ακόμα συνταξιούχο με 12.000 ευρώ, με 1.000. Όχι, αυτή είναι. Αυτή είναι το τελείωμα της κάρτας. Με 2.335 ευρώ που είναι η συνολική μείωση αυτές τις τρεις συντάξεις που λέγαμε. 1.250 ευρώ το μήνα. Εδώ έχουμε 1.250 ευρώ παίρνει σήμερα. Μάλιστα. Ή 15.000 ευρώ ετησίως. Με πάλι μείωση 18%. Θα του μείνουν 1.025 ευρώ μόνο από τη μείωση της σύνταξης. Δηλαδή το χρόνο οι απώλειες θα φτάσουν τα 2.700 ευρώ. Μάλιστα. Εάν εφαρμοστεί νωρίτερα η μείωση του αφορολόγητου ορίου, θα πάει στα 970 από τα 1.250 ή 11.650. Θα χάσει δηλαδή 220 ευρώ το μήνα αυτός ο άνθρωπος. Δηλαδή 3.500 στο έτος, δηλαδή 4 συντάξεις. Αυτό είναι καταστροφή. Έτσι. Όχι, γιατί αυτό ισχύει για τους περισσότερους συνταξιούχους. Και χωρίς τη μείωση του αφορολογήτου ορίου, οι μειώσεις είναι τεράστιες. Είναι δηλαδή, επειδή βγαίνουμε από το μνημόνιο και πηγαίνουμε στις αγορές και τελειώνουμε, Προκόπη. Ακριβώς. Γιατί αυτό είναι το αφήγημα που λένε οι πολιτικοί. Η πραγματικότητα είναι αυτή που θα βιώσουμε όλοι. Δεν είναι μόνο οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι θα τη βιώσουν πιο δραματικά, εμείς οι υπόλοιποι, σε ένα ακόμη ποσοστό. Μα τα πράγματα χειροτερεύουν. Γιατί τα μέτρα είναι πολύ σκληρά αυτά που έρχονται. Ακριβώς. Και δυστυχώς τα αντίμετρα, το δούνου του υποστηρίζει ότι πρέπει να εφαρμοστούν από το 2021 και μετά. Έτσι κι αλλιώς για το 2019 έχουμε μόνο μείωση της φορολογίας των επιχειρήσεων από το 29% στο 26%, εφόσον βέβαια επιτευχθούν οι στόχοι. Έτσι. Όλα τα άλλα μεταφέρονται στο 2020. Λοιπόν, Προκόπη, έλα να καθίσουμε για να βρούμε. Ωραία, να δούμε και τις δηλώσεις. Θα τις δούμε αυτές κάτω όλοι μαζί. Βεβαίως. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε και τον Γιώργο Κορομιλά. Τον Γιώργο Κορομιλά. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλώς ήρθες. Καλώς ήρθες. Και έρχεται η ώρα των δηλώσεων πάλι, ρε παιδιά. Για πότε περνάει ο καιρός όμως. Και έχει έρθει για να μας πείσει. Δηλαδή με το που τελειώνεις, ρε παιδί μου, τον φόρο εισοδήματος. Όχι μόνο τον φόρο εισοδήματος, αλλά και τον ΕΜΦΙΑ. Σε ένα-δύο μήνες ξαναρχίζεις πάλι ξανάμανα. Δεν προλαβαίνεις να ανασάνεις. Τρέχουν και ό,τι υποχρέωση έχει ο καθένας μας αυτόν τον καιρό. Είτε έχει κάνει τον ΕΜΦΙΑ, τον έχει επιμηκύνει. Είτε άλλες υποχρεώσεις 100 δόσεις, για παράδειγμα. Η ζωή μας έχει γίνει σε δόσεις. Η ζωή μας είναι σε δόσεις. Ακριβώς. Πολλές φορές. Δεν σταματάει πολλές φορές. Γιώργο, έχεις εδώ όλες τις αλλαγές, τις φετινές φορολογικές δηλώσεις. Μετά το Πάσχα ανοίγει το τάξη, είναι τέτοια και περιμένουμε, δεν ξέρουμε. Μπορεί να ανοίξει και διαλόγους εντυπωσιασμού νωρίτερα. Έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Αλλά δεν υποβάλλει κανείς δηλώσεις όμως πριν το Πάσχα. Δεν το υποβάλλει. Γιατί κοίταξε να δει τώρα μέσα στη μεγάλη. Το συνδέσουμε κιόλα μεγάλη εβδομάδα εκεί με υποβολή δήλωση κλπ. Θα τέριαζε πάρα πολύ καλά τα πάθη του φορολογούμενου. Με το πάθη του κυρίου. Δεν αφήνουν να κάνουμε Πάσχα πρώτα, γιατί δεν δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ πιστεύω μετά το Πάσχα θα προχωρήσουν όσοι μπορέσουν να προχωρήσουν. Βέβαια, εκκρεμούν ορισμένα πράγματα, όπως είναι εγκύκλειος, η οποία πρέπει να βγει
για το νέο έντυπο Ε3. Μην ξεχνάμε ότι έχουμε ένα νέο έντυπο για όσους. Τι θα αλλάξει λοιπόν, για να τα δούμε, στοιχεία. Ρε, είναι πάρα πολλά τα θέματα τα οποία αλλάζουν με την έννοια του ότι γίνεται ένα πλέον έντυπο πιο κοντά στους λογιστικούς κανόνες που είναι τα ελληνικά λογιστικά πρότυπα. Και τα ηλεκτρονικά και συστήματα και τώρα, έτσι κι αλλιώς. Ιδιαίτερες πληροφορίες που χρειάζεται η τεχνολογική διοίκηση. Τα έχουμε μαζέψει συγκεντρωμένα, να βλέπουμε και την κάρτα όσο ώρα μας τα περιγράφει. Ωραία, αυτά που έχουμε μαζέψει είναι για το Ε1, ο Γιώργος μιλάει τώρα για το Ε3. Όπως θέλετε, θέλετε να ξεκινήσουμε από το Ε3 και να πάμε στο Ε1. Ναι, μια και το ξεκίνησε ο Γιώργος, ας το πούμε. Όπως θέλετε. Βεβαίως. Λοιπόν, νέο έντυπο Ε3 με πολλά πληροφοριακά στοιχεία μπροστά, τα οποία μάλιστα θα μπορούσε η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων να περιμένει και να μην τα πάρει τώρα άμεσα. Μάλιστα. Για τον απλούστατο λόγο ότι είναι στοιχεία. Το να γράψει κάποιος την ενεργή ιστοσελίδα μιας επιχείρησης, το email το ενεργό, τα POS με σεριακούς αριθμούς, όταν πιο πολλοί έχουν POS, τα οποία δεν είναι φυσικά. Γνωρίζουμε αυτά, πάρα πολύ θα καλά. Θα τα παίρνουν οι τράπεζες, θα τα παίρνουν κατευθείαν από τις τράπεζες ή θα μας υποχρεώσουν πάλι να κάνουμε τίποτα ιστορίες. Δεν γνωρίζουμε τίποτα, γι' αυτό το λόγο λέμε και συνδικαλιστικά αυτά να μην, σε καμία περίπτωση να μην προχωρήσει για τη συμπλήρωση. Τι ενδιαφέρει την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων σήμερα, ενδιαφέρει να υποβληθούν οι δηλώσεις και να βεβαιωθούν τα έσοδα. Ας αφήσει τα πληροφοριακά στοιχεία, τα οποία μπορεί να τα πάρει και μέχρι το τέλος της χρονιάς. Γιατί σκέψου, δεν σκέφτομαι κάποιον ο οποίος έχει μία-δύο επιχειρήσεις, γιατί είναι λογιστή σε μία επιχείρηση. Σκεφτείτε ένα συνάδελφο δικό μου, ο οποίος έχει 70-80 επιχειρήσεις στο γραφείο του, να συλλέξει όλα αυτά τα στοιχεία. Νομίζω ότι είναι βασανιστικό να μην πω. Καλό είναι να κυκλοφορήσει λοιπόν το συντομότερο και σχετική εγκύκλειος, να γνωρίζουμε πώς θα συμπληρωθούν. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία μέσα είναι, θα έλεγα, ιδιαίτερα χρήσιμα για την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων. Υπάρχει μια ανάλυση δαπανών, παρακολουθώντας αυτές από χρονιά σε χρονιά, θα μπορεί να βλέπει αν υπάρχει κάποιος βαθμός, μια επιχείρηση να έχει παραφουσκώσει ή δεν ξέρω τι γίνεται. Μάλιστα. Υπάρχει. Μπορεί να διασταυρώσει και σε κάθε κλάδο της οικονομίας. Ακριβώς. Έναν μέσο όρο. Αν ας πούμε ο ταξιτζής δηλώνει τα εισοδήματά του, ένας ταξιτζής δηλώνει πολύ λιγότερα και μπορεί να πει ότι κάτι συμβαίνει εδώ πέρα, μπορώ να πάω να τον ελέγξω. Αυτό είναι καλό μέτρο. Πάντως είναι ένα έντυπο το οποίο έχει σχεδιαστεί και θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στην ομάδα που το έφτιαξε. Έχει σχεδιαστεί, με εξαίρεση την πρώτη σελίδα με τα πληροφοριακά, τα οποία δεν συμφωνεί κανένας μας. Γιατί είναι ένα έντυπο το οποίο μιλάει επιτέλους στους λογιστικούς κανόνες, κάτι το οποίο δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Δεν το έχουμε δει ακόμα τώρα. Οι πληροφορίες που έχουμε. Με βάση τις πληροφορίες. Μακάρι να το είχαμε δει για να δίναμε και παραπάνω. Βλέπουμε εδώ και την κάρτα. Οι πληροφορίες που έχουμε εμείς από το Υπουργείο Οικονομικών, από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, είναι ότι ενεργοποιείται πρώτον ξανά ο κωδικός 049 και μπαίνει και ένας δεύτερος 050. Αυτοί είναι εκεί που δηλώνονται οι αποδείξεις. Οι παλιές αποδείξεις τις κάναμε εμείς, τις υπολογίζαμε μόνοι μας με το χέρι μας. Πλέον θα είναι προσυμπληρωμένες το. Κατά κύριο λόγο, αλλά θα δίνεται και δυνατότητα, λένε οι πληροφορίες, να μπορεί να συμπληρώσει κάποιος με κάποιες κινήσεις οι οποίες δεν έχουν καταγραφεί μέσα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Μάλιστα. Δηλαδή, παρά το γεγονός ότι εμείς πληρώνουμε με κάρτα ή κάνουμε μεταφορές χρημάτων με e-banking, δεν θα είναι περασμένο το σύνολο του ποσού που έχουμε δαπανήσει. Γιατί η κάρτα φαίνεται, γιατί, η μεταφορά δεν φαίνεται. Γιατί τι έχει κάνει τώρα η ανεξάρτητη, εδώ είναι ένα φάουλ της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων που δεν υποχρέωσε τις επιχειρήσεις να ανοίξουν επαγγελματικούς λογαριασμούς. Για παράδειγμα, εσύ πήγες στο γιατρό σου, πλήρωσες 50 ευρώ μέσω e-banking στο λογαριασμό του. Αυτός όμως είναι λογαριασμός ενός φυσικού προσώπου. Οπότε δεν μπορεί δεν μπορεί να φανεί ηλεκτρονικά, λες. Ωστόσο όμως, για να μην υπάρχει πρόβλημα, γιατί σου λέει, εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Μπορείς να μπεις μόνος σου και να αλλάξεις το ποσό και να προσθέσεις αυτό το 50. Να προσθέσεις το οποίο φαίνεται στο λογαριασμό στον άλλο, ας πούμε, αν δεν έχεις επαγγελματικό, λέμε τώρα. Μάλιστα. Κατανοητό. Και έχουμε και επίσης, πρώτον, έχει καταργηθεί ο κωδικός με τα ιατρικά έξοδα. Λογικό είναι, γιατί καταργήθηκε η συγκεκριμένη έκπτωση. Είχαμε μια μείωση η οποία έφτανε και το 10% των συγκεκριμένων δαπανών σαν μείωση φόρου. Την ξεχνάμε και αυτή. Όπως θα ξεχάσουμε και το μεγάλο φορολόγητο, όπως έλεγε προηγουμένως ο Άκης, κάποια στιγμή. Άρα χάνουμε και από αυτό. Χάνουμε από αυτό. Πάρα πολλοί ιατρικές δαπάνες χάνονται. Και κυρίως συνταξιούχοι έχουν τεράστιο πρόβλημα. Γιατί να κόψετε το απόδειξο, άλλαζε, παιδιά. Δεν είναι κίνητρο αυτό για να μην δώσει απόδειξη με τον γιατρό. Προφανώς ήταν κίνητρο. Και δεν βρέθηκε και κάτι καινούριο. Αυτό είναι δώρο στους γιατρούς στην πραγματικότητα. Κανονικότατο δώρο. Ενώ η μόνιμη προσπάθεια είναι να βρεθούν κίνητρα για να κόβονται οι αποδείξεις. Εγώ αν ήμουν γιατρός, θα πανηγύριζα με αυτό το μέτρο. Και όχι μόνο γιατί. Το θέμα δεν είναι αυτό. Δεν μπορούμε να στοχοποιήσουμε μια επαγγελματική ομάδα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, γιατί για όλες τις επαγγελματικές ομάδες θα πρέπει να έχουμε εκπτώσεις. Δεν είναι το θέμα το αν έχουμε μείωση φόρου, το να αποκτήσει κάποιο τη φορολογική συνείδηση.
Απλώς ήταν μια μείωση φόρου, πιστεύω, απαραίτητη όταν έχεις ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο δεν προσφέρει τίποτα. Μας... Όταν πηγαίνει ένας φορολογούμενος να κάνει ένα μπαλονάκι, του κοστίζει 8,5 χιλιάρια και του δίνει ο οποίος 500 ευρώ και τα υπόλοιπα πρέπει να ψάξει να τα βρει. Σωστό είναι που λέτε. Προκόπη Γιώργο, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημερίζουμε. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, κυρίες και κύριοι, θα συνδεθούμε με την Πάτρα, γιατί χθες είχαμε συλλαλητήριο για την ιστορία των δύο Ελλήνων στρατιωτικών και για το Σκοπιανό βεβαίως. Θα έχουμε τον διοργανωτή του συλλαλητηρίου και θα είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο και ο δικηγόρος των 8 Τούρκων.